Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θεάσεων Μόμος ο Πατρεύς είναι μία από τις σημαντικές εκδηλώσεις που έχουν ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού και είναι η ιδέα του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας Ρεφενέ. Το 2022 έχει πλέον μεταξελιχθεί σε σημαντικό θεσμό του Πατρινού Καρναβαλιού, φτάνοντας εσείως τη 14η χρονιά του και έχοντας κερδίσει τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και βέβαια την κέρια συμμετοχή των ερασιτεχνικών θεάσεων από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα αφιέρωμα στη σάτιρα με παραστάσεις μικρής διάρκειας από ερασιτεχνικά σχήματα από όλη την Ελλάδα και έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Έτσι, κάθε χρόνο, μέσα στην καρδιά των καρναβαλικών εκδηλώσεων, η αχαϊκή πρωτεύουσα μετατρέπεται σε κόμβο πολιτιστικών συναντήσεων, συνδέοντας τη σάτιρα με το καρναβάλι και το θέατρο. Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θεάσεων Μόμος ο Πατρεύς συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πατρέων, η κοινοφελής επιχείρηση Δήμου Πατρέων, το καρναβάλι Πάτρας, το ερασιτεχνικό σχήμα Πάτρας Ρεφενέ και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και Μουσικοσυνθετών. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θεάσεων Μόμος ο Πατρεύς, λόγω της πανδημίας, διεξάγεται διαδικτυακά. Η σάτιρα, η ανατροπή, η δημιουργική καλλιτεχνική φλέβα και το αστήρευτο ερασιτεχνικό μεράκι, χαρακτηριστικά αλληλένδετα με το πατρινό καρναβάλι, είναι στοιχεία που κυριαρχούν στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θεάσεων. Η συνάντηση που κάθε χρόνο αποκτά δυναμική φωνή μέσα από την καθοριστική πρωτοβουλία του ερασιτεχνικού σχήματος Πάτρας Ρεφενέ, δίνει εύγευστους καρπούς, έγινε θεσμός και χέρι καταξίωσης στην πόλη και στη χώρα. Με χαρά μου τονίζει η πρόεδρος της ΚΕΔΗ, Ήρα Κουρή, φέτος διαπιστώνω το ρεκόρ συμμετοχών με 34 ερασιτεχνικούς θεάσους στο διαγωνιστικό τμήμα και 3 στο αφιέρωμα που αποδεικνύει την άσβεστη φλόγα του ερασιτεχνικού θεάτρου αλλά και για την πρώτη φορά συμμετοχή 2 θεάσεων από το εξωτερικό που καταθέτουν τη δική τους οπτική στο γόνιμο αυτό καλλιτεχνικό διάλογο δίνοντας διεθνή διάσταση το εγχείρημα. Μεταξύ των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων που συμμετέχουν φέτος, η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη από το Κιλκής, η θεατρική ομάδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισάμου Κισαμικός, αλλά και η θεατρική ομάδα Ιφοποιή του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου Νικόλαος Κουφάς, οι οποίοι συμμετέχουν με το έργο του Άκη Δήμου «Αν αργήσω κοιμήσου» και το απόσπασμα «Μικρές Αγγελίες». Από μητέρα και λοιπού συγγενείς. 18 έως 20 εκατοστά. Κάζουαλ ντύσιμο σε γήινους τόνους. Κατά προτίμηση Σκορπιό ή Λέοντα. Αλλά εκτός από Ταύρο, γιατί μανούλα μου από Ταύρο είμαι καμένη. Τριχοφυΐ ανύπαρτη ως περιορισμένη. Με δικό του αυτοκίνητο, με ωραίους φίλους, μια ιδέα ψηλότερος από εκείνον. Και είπαμε, okay, από όλα τα ζώδια, εκτός από Ταύρο, έτσι. Γιατί από Ταύρο, μανούλα μου, είμαι καμένη. Με δικό του διαμέρισμα. Ιδιόκτητο είναι και ασμένο αδιάφορο, αλλά okay, ρε παιδιά, εντάξει. Το ιδιόκτητο έχει άλλο, ρε, έτσι, σωστά. Επαγγελματικά, οτιδήποτε εκτός από γυναικολόγο, δημοσιογράφο και μέτρη σε μπουζουξίδικο. Γιατί από κάτι τέτοιους είμαι καμένη. Α! Και να τον λένε Σίδωρο. Μου αρέσει πολύ αυτό το όνομα. Ζητήστε τη Ρίτα, σωστά. Εφημερίδες! 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 Εφημερίδες!
ψάχνω ένα μπασίστα και ένα ντράμερ για να συμπληρώσουμε το γκρουπάκι πώς να φτιάξουμε το κανόνα το χρέο. Ο ντράμερ πρέπει να είναι ψηλός για να διακρίνεται. Ο μπασίστα σας έχει ό,τι ύψος θέλει. Δεκτεί και οι χρήστες μαλακών ουσιών, αλλά όχι πότες. Μόνο να κάνει ένα ουίσκι πού και πού. Καλό θα είναι επίσης ή ο ντράμερ ή ο μπασίστας ή και οι δύο να ξέρουν να φτιάχνουν πυροτεχνήματα. Γιατί με τον Κάρολο το Χρόνια έχουμε αποφασίσει το πρώτο μας live να είναι κάτι σαν πολυθέαμα για να ξαφνιάσουμε. Και αυτό παρόλο που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο στίχο, αλλά ζούμε στην εποχή της εικόνας. Πότε ρίξε και κανένα πυροτέχνημα για να αλλάξουν οι fans. Όποιος ενδιαφέρεται, ας ζητήσει σήμερα τον Κάρολο. Μπάμπι λένε μας! Εφημερίδες! Ψάχνω κόμμα να ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Σε αυτές δεν ψήφισα τίποτα. Πρώτον γιατί δεν έβρισκα και δεύτερον γιατί ο Ηλίας επέμενε να πάμε εκείνο το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό του στο Λουτράκι. Το οποίο δεν ήταν ακριβώς εξοχικό, αλλά ένα κολλασμένο διάλειμμα. Κατάπιστο στο σάουνα. Κι όλο σκεφτόμουν, μακάρι να είχα βρει κόμμα να ψηφίσω και να μην έτρωγα όλη τη ζέστη στα μούτρα μαζί με τον Ηλία, ο ιδανικότερος συνδυασμός να αυτοκτονήσεις. Οπότε δεν έχω καμία όρεξη να την ξαναπατήσω. Ως εκ τούτου, ψάχνω ένα κόμμα της προκοπής να πάω να το ψηφίσω. Έστω και σαν δικαιολογία. Αν τυχόν μου κάτσει κανείς και μου προτείνει να πάμε σε τίποτα λουτράκια. Οπότε, όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για κόμμα, αξιόπιστο, ειλικρινές, αποφασισμένος για όλα και προπαντός έχει έλυσο, ας μου τηλεφωνήσει. 694-699-446. Πίτσι! Εφημερίδες! Με τη σύντροφο ψάχνουμε γυναίκα μπαϊσάξο. Τρόφιμη για όλα. Προκειμένου να συμβάσει την ανέωση στη σχέση μας. Λαμπός. Άμα δεν βρεθεί και γυναίκα, και άντρας δεν θα μας χάλαει. Με μια προϋπόθεση. Να μην ερωτευτούν ούτε τη γυναίκα, ούτε και εμένα. Και βεβαίως, να μην μας κάνουν να ερωτευτούμε. Μας είχε συμβεί στο παρελθόν. Και η κατάσταση ήταν τόσο αφόρητη που για 6 μήνες χωρίσαμε. Και ήτες. Μητά ξαναντεμώσαμε. Εγώ και συντροφός μου και κάναμε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αλλά ένα απόγευμα είδαμε το αντικείμενο το πόθεμο στο Άττικα και η μεν συντροφός μου αγόρασε 3 φορές τα ίδια σανδάλια σε διαφορετικά νούμερα. Εγώ δε έμενα για 8 ουλάκια λεπτά, άλλος. Και μόλις βγήκαμε στην Πανεπιστημίου, άρχισα να τραγουδάω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, γιατί είσαι ωραία. Είσαι ωραία, τόσο δυνατά που ο σύντροφος μη χαστούψει. Τέλος πάντων, πειρασμένα ξεχασμένα. Έχουμε επανέλθει πλήρους και είμαστε έτοιμοι για νέες επαφές. Αν υπάρχει κάποια ή κάποιος του Ματαλέου που ενδιαφέρεται, παρακαλώ, ας επικοινωνείς κύριου Στάσους. Τηλεοπτική σειρά που να μην την κόψουνε. Πρωταγωνιστικός ή δεύτερος, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Πάντως όχι μικρότερος από τρίτος. Και όχι και αγαπημένη, δεν αποδίδω. Αντιθέτως, μπορώ να παίξω εξαιρετικά την ανέραστη. Είναι γοητευτική. Ιδιαιτέρως, αν η γοητεία του χαρακτήρα της συνδέεται με κάποιο σκοτεινό μυστικό ή ανεπούλωτο τραύμα της εφηβικής με τεφηβικής
είναι ανηγύστης ηλικίας, είναι βέβαιο πως μπορώ να φτάσω σε απίστευτα ερμηνευτικά βάθη. Με τις γυμνές σκηνές δεν είμαι αγαπητική. Αυτή να συνδέονται με το ψυχολογικό τραύμα της ηρωίδας. Και ο παρτενέρ της να είναι πρεσβείοπας. Έχω ένα αποτυχημένο τατουάζ στο ποφό. Που όποιος το βλέπει πρώτη φορά ξυλοφρικάρει. Με τα λεφτά θα τα βρούμε, αν και είναι πολύ σπάταλοι. Ζιζί, βιτρό, ευχαριστώ. Εφημερίδες! 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 Ψάχνω! Ψάχνω σκύλο για τον πατέρα. Ο πατέρας μου είναι υπουργός στην πόλη Παντικής και σε διάσταση με τη μητέρα μου τα τελευταία 5, μη σας πω και 6 χρόνια. Το ποτό του πατέρας μου είναι μέσα νεύα και πάει και ψηφίζει κάτι πανηλήθεια νομοσχέδια. Γι' αυτό ψάχνω να του πάω ένα σκυλί μπάς και εμείς και γλιτώσουμε. Αν ξέρετε κάποιον, σε αφήμενε. Με φωνάζουν και μάκι, αλλά μου τη δίνει.